πρόσεξε λίγο τα κιλά σου ή ξέρω εγώ, μην είσαι συνέχεια αναμαλιασμένη ή συνεχώς εκνευρισμένη. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα και αυτά που τελικά έχουν και τη λιγότερη σημασία, γιατί ναι. Λέξα άλλα ζευγάρια που επειδή το έχουν βρει στα σημεία, δεν έχει ούτε το εμφανισιακό ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι μπορεί να έτσι θέλουν πολύ τον σύντροφό τους, παρότι εσύ να το έλεγε και έλεγε, έχει απαιθεί αυτός σε σχέση με το πώς ήταν μερικά χρόνια πριν. Ίσως είναι ψυχολογία, είναι ο αέρας, είναι αυτό που αποπνέεις, δεν ξέρω, θα μας τα πει. Εγώ νομίζω ότι όταν ταιριάζει με έναν άνθρωπο πολύ, εξακολουθείς να τον θέλεις μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Ναι. Και όταν εξακολουθείς να τον θέλεις, ακόμα και εκεί που είσαι μέσα στη δίνη της τρέλας σου, των υποχρεώσεών σου, των αγωνιών σου, των νεύρων σου, των αναποδιών που μπορεί να βγαίνουν, σε κοιτάς τον καθρέφτη και λες, πώς με έχω αφήσει έτσι. Ναι. Γιατί σε νοιάζει αυτός. Οπότε το βρίσκεις. Μπορεί να μην το βρεις 100%, αλλά ασχολείσαι και το βρίσκεις. Δυστυχώς νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις ο εαυτός μένει τελευταίος. Δηλαδή, πολλές φορές, ειδικά όταν έρχονται τα παιδιά, μπαίνουν τόσο πολύ προτεραιότητες. Τα παιδιά μου πάνω απ' όλα. Η δουλειά μου, γιατί και τι θέλω και τι χρειάζομαι τώρα που έχω και τα παιδιά μου. Και γίνεται κάπως η λίστα των προτεραιότητων και στο τέλος λες μου μένει χρόνος να πάω, ένα γυμναστήριο να πάω, να ψωνίσω. Τον άντρα σου δεν τον άκουσα μέσα σε όλα αυτά. Γιατί. Μα βγάλω εγώ τη δικιά μου λίστα. Παίζει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Κορίτσια, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλλά να είστε πρώτα ελκυστικές για εσάς. Αυτό δεν λέω. Είπα, κοιτάζει στον καθρέφτη και λες, σαν πως και με έχω αφήσει πολύ. Ναι. Από εκεί ξεκινάς. Εσύ πώς βλέπεις τον εαυτό σου, εσύ πώς νιώθεις. Το κάνεις για σένα. Αλλά θες και τον άλλο. Το εισπράττουμε εμείς. Γιατί ποιος χαίρεται μόνος του. Όχι, θες. Όχι, κανένας. Μόνος, μοναξιά. Δεν μας παίρνει πιο για λάθη. Μεγαλώσαμε. Πόσο να δικαιολογηθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ. Εσένα θα σε πάρω για μαθήματα από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Άσε τώρα. Σε αφήνω γιατί έχω σοβαρή γυναικεία κουβέντα. Εσύ μη χάσεις χρόνο. Μονότερμα την πήρες τη γυναίκα. Τι ρουφάω εδώ πέρα. Τότε. Μη χάσεις χρόνο. Νάνση μου, καλώς μας ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου λέω από κοντά. Εγώ, πραγματικά, από τα πολύ λίγα βιντεάκια που έχουμε κάνει, έχεις γίνει κολλητούλα μας. Ήσουν πάντα έτσι άνετη. Ήσουν έτσι άνετη. Έχεις έναν τρόπο μια άνεση. Ναι. Να κάνεις τον άλλο να αισθάνεται καλά μαζί σου, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όχι πάω σε ειδικό, άρα να σκέφτομαι τι θα πω, πώς θα το πω. Τίποτα. Ότι έχω έρθει και τα λέω με τη φίλη μου, ρε παιδί μου. Και ναι, και εντάξει, και αυτό το κάνουμε, αλλά εκείνο θα το κάνουμε τώρα αλλιώς. Και πάρ' το και λίγο αλλιώς. Πολύ ωραία είσαι. Αλλά δέρνει λίγο η φίλη αυτή. Δηλαδή, δεν είμαι πολλά, ξέρεις, να το χαϊδέψουμε οι πάρα πολύ. Καλές οι φίλες δεν χαϊδεύουν. Είναι λίγο, μόνο. Πάμε λένε λίγο τώρα. Και αλήθειες. Εγώ έτσι ξέρω. Ναι. Έτσι, έτσι. Οπότε. Το δέρνουμε λίγο, αλλά η γιαγιά μου έλεγε: μα δεν σε αρέσει εκεί που είσαι, κουνήσου δεν είσαι δέντρο. Οπότε εγώ είμαι αυτού. Κουνήσου δεν είσαι δέντρο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Εσύ αυτά που λες, θα κάνεις πάντα όλα έτσι. Αυτό με ρωτάνε όλοι. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Όχι, άλλο όχι. Να ξέρουμε ότι προσπαθούμε και μπορεί να τα καταφέρουμε σε κάποια όχι. Από αυτά, αλλά δεν γίνεται. Αυτό που έχω κερδίσει εγώ από αυτό το επάγγελμα είναι ότι απλά έχω μια επαναφορά πολύ γρήγορη. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, λες τον αυτό μου, όπα, περίμενε, και γυρίζω πολύ γρήγορα στην κανονική μου κατάσταση, στην καλή μου κατάσταση. Αυτό έχω κερδίσει. Κατά τα άλλα, δεν γίνεται. Και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα που ζωνεί. Μου λένε όλοι, αχ, εσύ τα έχεις όλα λυμένα. Δεν τα έχω όλα λυμένα. Είσαι παντρεμένη. Βέβαια. Παιδάκια έχεις. Έχω ένα 5,5. Έχεις και ένα 5,5. Ωραία, πολύ ωραία. Τότε μπορώ να μιλήσουμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρεις, όταν ο ένας σου δίνει συμβουλές, αλλά δεν έχει ιδέα από γάμο πώς είναι. Και τι λέει η καθημερινότητα παρά μόνο ότι έχει διαβάσει και ότι έχει ακούσει από τους άλλους. Σωστό, πες τα χρυσόστομη. Πρέπει λίγο να το νιώθεις. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Όπως επίσης και το θέμα του παιδιού. Το τι ακριβώς αλλάζει στη ζωή του ζευγαριού δεν μπορεί να το διαβάσει κανείς μόνο σε βιβλία. Ναι. Ωραία τα βιβλία. Αλλά πρέπει να έχει και μία σχέση εμπειρική στο πραγματικά τι αλλάζει. Βέβαια. Τι αλλάζει σε εμάς τους ίδιους όταν είμαστε ένα αλφα διάστημα μέσα σε μία σχέση. Είτε λέγεται γάμος, είτε όχι, γιατί η εποχή που ζούμε έχει προχωρήσει αλλού. Οπότε και εγώ σε αυτό το αλλού θέλω να είμαι. Λοιπόν, σήμερα όμως εδώ, Νάνση μου, και μακάρι να έχεις χρόνο να τα λέμε και λίγο πιο συχνά έτσι τα δικά μας τα γυναικεία, για να μας μιλήσεις λίγο για το. Να το πάρουμε ανάποδα. Εμείς θέλω να πούμε πώς θα μείνουμε ελκυστικοί για τον άντρα, όχι. Θέλω να μας πεις τι λάθος κάνουμε, γιατί είναι η κουβέντα που κάνουμε πολύ συχνά με την Ελιάνα εκτός τηλεόρασης. Τι λάθος κάνουμε όταν μπαίνουμε, ρε παιδί μου, σε αυτήν όλη τη σειρά του. Η σχέση προχωράει, τι ώρα, τη φέραμε εκεί που θέλουμε, καταπληκτικά. Τώρα μένουμε και μαζί. Ουάου! Κάναμε και παιδί, καλά, ε! Τα έχουμε πετύχει όλα. Και μετά. Και μετά. Το ανέδεσαι το γάιδα. Ναι, αλλά μετά. Μετά. Να ξεκινήσω να πω κάτι. Ναι. Πάντα ασχολούμαστε, οι γυναίκες ασχολούμαστε με αυτό πολύ περισσότερο. Το αναγνωρίζετε αυτό, έτσι. Νομίζω ότι δηλαδή, δεν ασχολούνται με αυτό. Ναι, δεν έχω ακούσει άντρα να κάθονται εκεί πέρα και να λένε ρε εσύ, τι να κάνω για να την κρατήσω. Αυτό είναι γιατί? Κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα, έχω να πω.
Επειδή παραδοσιακά οι γυναίκες κρατάνε το γάμο που λένε, ας πούμε, ή τη σχέση. Δεν ξέρω αν παραδοσιακά το κρατάνε. Δεν είμαι και παραδοσιακός τύπος με αυτή την έννοια. Οπότε είμαι από αυτές που τον κλωτσάω να σηκωθεί να πάει στο παιδί. Ξέρεις, πήγαινε. Λέει το παιδί μπαμπά και λέω, ξέρεις, μπράβο, μπαμπά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε δεν ξέρω. Νομίζω είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι άντρες είναι μηχανικά όντα. Υπάρχει το πρόβλημα, θέλουν να πάνε να το λύσουν μέχρι εκεί, τελείωσε. Ενώ εμείς θέλουμε να το αναλύσουμε, θέλουμε να το βρούμε, θέλουμε. Μας δίνει κάτι αυτό, μας δίνει πράγματα αυτό. Και πολλές φορές το ίδιο πράγμα, εμείς το κωδικοποιούμε και το εξηγούμε αλλιώς και οι άντρες το ίδιο ακριβώς πράγμα τελείως αλλιώτικα. Ναι. Πώς κάνουμε χωριό με τους άντρες, αφού τόσο διαφορετικά τα βλέπουμε τα πράγματα. Μυαλό μου είναι ένα ανεξήγητο ερώτημα, δεν ξέρω. Νομίζω, ας πούμε, με την κολλητή μου θα πέναγα πιο εύκολα. Ναι. Αλλά έλα που. Δεν γίνεται. Όχι, βέβαια. Δεν γίνεται. Τι κάνει τον άντρα σου. Να πούμε ότι και οι άντρες μπορεί να υπάρχουν ενδεχομένως οι συμβουλές για το πώς να είναι εκείνη ελκυστική για μας. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή αυτό. Μας νοιάζει εμείς να βελτιωθούμε. Αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Εγώ θέλω να είμαι και αυτή. Ρε παιδί μου, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω κάνει εγώ στο μέτρο και στο βαθμό που μπορώ, σωστό, έτσι. Σωστό. Ό,τι μπορώ. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς ξεκινάμε να ενδιαφερόμαστε να γίνουμε ελκυστικές για τον άντρα μας? Είναι γιατί κάτι μας κινητοποιεί, κάτι βλέπουμε που δεν μας αρέσει στον άλλον, σε εμάς? Πώς? Δηλαδή, πώς ξυπνάς ένα πρωί και λες ξαφνικά, αχ, μωρέ, γιατί το έχασα αυτό, θέλω να ξαναγίνω ελκυστική για τον άντρα μου? Ναι, ιδανικά. Κάτι γίνεται. Ναι, αλλά ιδανικά πρέπει να το σκεφτούμε πριν ξυπνήσουμε ένα πρωί και πούμε, όπα, κάτι έγινε, πρέπει να γίνω ελκυστική για τον άντρα ιδανικά. Μου. Πρακτικά τι γίνεται? Πρακτικά κανείς δεν το σκέφτεται από πριν. Όχι, εγώ το σκέφτομαι. Λες τι ωραία που είναι. Εγώ μα τι άνθρωπο εσύ? Μα δεν, όχι, το σκέφτομαι γιατί λέω, περίμενε. Για να έχουμε πρέπει να προσέχουμε. Οπότε. Καταλαβαίνω. Οπότε. Όταν θα βγούμε έξω θα κάνω τον άζι μου, θα το κάνω. Τώρα δεν μας ακούει ευτυχώς, αλλά θα το κάνω τον άζι μου, θα κάνω. Αλλά νομίζω ότι επί της ουσίας είναι άλλα τα πράγματα. Νομίζω ότι τώρα δεν θέλω να βαρύνω, αλλά αγαπώ τον Πλάτο να έχει πει κάτι το οποίο δεν το παραδέχεται κανένας. Όλοι λέμε, αχ, δεν θέλω να με αλλάξει τη σχέση, να μην αλλάξω τον άλλο, να μην αλλάξει ο άλλος. Και είχε πει ο άνθρωπος αυτός που έζησε πριν από τόσα χρόνια, ότι δεν γίνεται να μην αλλάξει κάποιον μέσα σε μια σχέση. Η καλύτερη σχέση είναι αυτή που και εσύ δέχεσαι να είσαι δάσκαλος και εσύ δέχεσαι να είσαι μαθητής. Τι ωραίες κουβέντες ο Πλάτο να είπε. Κάτι ήξερε το βιβλίο. Να τον φέρουμε. Φέρτε τον εδώ. Για πες. Οπότε εγώ θεωρώ ότι πρέπει και να μάθεις και να δεχτείς να δείξεις τον άλλον. Οπότε όλο αυτό ξεκινάει από το να θέλεις να εξελίσσεσαι. Για μένα αυτό είναι. Αν δεν θεωρώ καν ότι πρέπει να γίνει σαν άλλο σε γνώριζε στα 20 και εσύ στα 20 ήσουν ένα super sex bomb στα κλαμπ και στα ξενύχτια και τώρα έχεις πάει στα 50. Πάλι, δηλαδή, sex bomb στα κλαμπ και στα ξενύχτια, όχι, προς Θεού. Νομίζω ότι πρέπει να εξελίσσεσαι, να εξελίσσεσαι μαζί με τον άλλον, να δημιουργείς μαζί με τον άλλον. Αυτό είναι για μένα πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Να δημιουργείς, όχι να παίρνεις μαζί με τον άλλον, να δημιουργείτε. Να δημιουργήσετε την οικογένειά σας, να δημιουργήσετε το σπίτι σας, να δημιουργήσετε όνειρα, να δημιουργήσετε δουλειές, να δημιουργήσετε αναμνήσεις. Κάπου εκεί χάνεται όμως αυτό που λέμε. Και εντάξει, πρακτικά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ένα πρωί, όπα, τώρα θέλω να το επαναφέρω. Αλλά όταν κάνεις παιδιά, όταν περνάς μια εγκυμοσύνη, όταν περνάς τη λοχεία, όταν περνάς ενδεχομένως μια απώλεια ενός συγγενή, ναι. Κατάλαβες τι λέω, η ζωή. Εργασίας. Η ζωή δεν τα φέρνει εύκολα. Όχι. Εκεί, πώς γι' αυτό, να το διατηρήσεις. Μα γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εξελίσσεσαι. Εξέλιξη δεν θεωρώ να εξελίσσεσαι μονάχα σαν εικόνα. Να εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Περνάς μια. Ας πάρουμε τη λοχεία. Ας την πάρουμε. Τι δύσκολο πράγμα. Ή όλο αυτό το που γίνεσαι φώκια και μετά επανέρχεσαι και χάνεις τον εαυτό σου. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Εγώ είχα γίνει φώκια, το λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω. Εσύ, όχι, συμφίλα, μπράβο. Μπράβο. Μόνο 20, μόνο. Τίποτα αυτό το λίγο. Ναι, για πες για αυτή την περίοδο. Κάπου εκεί στην πορεία. Εγώ θέλω να είμαι εντάξει, εγώ δεν ένιωθα καλά. Δηλαδή, να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι αν εστιάσεις και λίγο στον εαυτό σου, να είσαι και εσύ καλά και να σε βλέπεις και να μην λες που πας έτσι, κούκλα μου. Πάντως, εγώ που έκανα πολλές εγκυμοσύνες, ναι, μόνο στις τελευταίες αισθάνθηκα έτσι. Σε όλες τις άλλες, δεν ξέρω, δεν με ένοιαζε, δεν με έβλεπα έτσι, αισθανόμουν αλλιώς. Στην τελευταία όμως είπα, όχι, Ελένη μου, δεν τη βγάζεις έτσι με τίποτα. Με τίποτα. Εγώ ήμουν. Μπαλόνι, όχι. Εγώ δεν το σκέφτομαι στο εδώ. Σκέφτομαι ότι αφού γέννησα και μετά κοίτα το σώμα μου ατσούμπαλο τρελάθηκα και λέω αυτό μάλλον δεν θα το ξαναδώ ποτέ όπως το θυμάμαι, ναι, όλο αυτό. Εντάξει, συμφωνώ. Έτσι, αλλά εκεί κάπου υπήρχε μια σκέψη πώς θα με δει ο άντρας μου. Γιατί εμένα η πρώτη μου κινητοποίηση ήταν δεν μ' αρέσω εγώ. Θέλω εγώ να μ' αρέσω. Εγώ έχω ένα θέμα με αυτό. Ίσως είναι η διαστροφή του επαγγέλματος, αλλά θέλω να μ' αρέσω. Όχι, θέλω να αρέσω τον άντρα μου, αλλά αν δεν αρέσω σε μένα, αποκλείεται να αρέσω τον άντρα μου. Αποκλείεται να βλέπει κάτι άλλο από αυτό που βλέπω εγώ.
Οπότε και εγώ και αυτό το ίδιο πράγμα βλέπαμε. Α, δεν μου άρεσε αυτό. Μπράβο. Ούτε σε σένα όμως άρεσε. Συγγνώμη για τον Ενικό. Όχι, στον Ενικό θα μιλάμε, αλλά θέλω να πιστεύω, νομίζω έτσι όπως με ξέρω, ότι εάν ήμουν μόνη μου και δεν είχα άντρα. Και ήμουν μόνη μου, μόνη μου, παντελώς. Εγώ και τα παιδιά μου. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ θα με έκαιγε να. Γιατί πόσο να με πιέσω, με έχω πιέσει πάρα πολύ. Δουλεύω ασταμάτητα. Έχω πολλά παιδιά, έχω υποχρεώσεις, έχω ανάγκες κι εγώ ίδια για τον εαυτό μου. Συμφωνώ. Γιατί να με παραπιέσω, θα μ' άφηνα να πάρω τα χρόνια μου. Ναι, αλλά κάπου εκεί πέρα. Ναι, εγώ δεν θα με άφηνα, δεν με έχω αφήσει. Εγώ νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό, καταρχάς όταν έχεις παιδιά, θεωρώ ότι σε πιάνει και κάπου θέλεις να είσαι και ένα μοντέλο για τα παιδιά σου. Οπότε δεν θα ήθελα το παιδί μου να με δει να αφήνομαι. Είναι για μένα πολύ βασικό μέσα στην οικογένεια. Ότι είσαι ειδικά αν έχεις και κορίτσι, είσαι εντελώς κορίτσι. Εγώ εντελώς δεν έχει σημασία, είναι θέμα υγείας. Του λες ότι ξέρεις, θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου. Αντίστοιχα φροντίζω και τον άντρα μου στην. Σε οτιδήποτε είναι αυτό, αντίστοιχα και εμένα. Αλλά για μένα ξεκινάει, σου λέω, ξεκινάει πάρα πολύ από το να θέλεις εσύ να εξελιχθείς και να πας μπροστά και να είσαι μια καλύτερη εκδοχή σου. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα το θέλει και ο άλλος. Γιατί δεν θέλει κανένας να του ξεμείνεις πίσω. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μπορεί ο ένας να μεγαλώσει, εντός εισαγωγικών, να μεγαλώσει συναισθηματικά, πνευματικά, να μεγαλώσει, να εξελιχθεί και ο άλλος να μείνει πίσω. Και εκεί οι δρόμοι μας χωρίζουν ως επιτοπλίστων. Και εκεί είναι και η ρουτίνα που σε ρουφάει. Αυτό που λέμε, έρχεσαι και μπαίνει η ρουτίνα και λες: έχω τα παιδιά, έχω τη δουλειά, έχω γι' αυτό. Πάρτε και τις πιλάτες τώρα, πάρε και το δηλαδή πόσο να κάνει ο άνθρωπος. Συμφωνώ, όμως έχω δει πάρα πολλές περιστάσεις, γιατί βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στη χρονιά. Έχω δει περιστάσεις που άνθρωποι μπορεί να μην έχουν επανέλθει οπτικά, αλλά έχουν συναισθηματικά είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που το συζητάνε. Κάνουν ο ένας τον άλλον εκπλήξεις, κάνουν ταξίδια, μιλάνε μεταξύ τους, μιλάνε πολύ. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πόσο καλύτερα να το πω. Όσο περισσότερο μιλάς, τόσο περισσότερο έρχεσαι κοντά. Εμείς βγάζουμε και την οξυτοκίνη. Άμα κοιτάς τα μάτια, δεν ξέρετε την ορμόνη που. Ξέρεις, η ορμόνη της εγκύτητας. Ναι, ναι. Είναι η ορμόνη της εγκύτητας. Είναι η ορμόνη που σε κάνει να θέλεις να περάσεις χρόνο με τον άλλο. Σε ακουμπάει, όλο σε κοιτάει, το έχεις. Οι άντρες παρεμπιπτόντως δεν την έχουν αυτήν. Έχουν μια άλλη, δεν θυμάμαι το όνομα. Ωραία. Αλλά να μην σας πω καν πως την παράγουνε. Ωραία, τι σημασία έχει πως την παράγουνε. Τι είναι, τι κάνει, πες μας τώρα. Πώς το παράγουνε. Αυτή η ορμόνη που θέλουν. Η ορμόνη για τους άντρες έρχεται μόνο μετά από σεξ. Μετά από σεξ. Υπέροχα. Μόνο. Άρα, επίσης και αυτό είναι ένα πράγμα. Δεν το λέμε ποτέ, αλλά. Δεν γίνεται. Εγώ ξέρω. Ό,τι δεν κάνεις εσύ, θα βρεθεί κάποιος να το κάνει σε αυτή τη ζωή. Καήκαμε. Ας αλλάξω πλευρό. Να ό,τι δεν κάνει. Κάτι. Από συζήτηση μέχρι. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Πάρ' τα όλα αλφαβητικά. Το συζητάγαμε πριν από λίγο. Ναι, ό,τι δεν κάνεις εσύ. Το συζητάγαμε. Έτσι είναι. Πριν από λίγο. Ούτε μισή ώρα δεν έχει περάσει με αυτή την κουβέντα. Ισχύει και για τον άντρα. Εγώ το λέω και στον άντρα. Μας βάζεις ό,τι δεν κάνεις εσύ, θα βρω εγώ κάποιον να το κάνω. Φρόντισε. Θα τα λες έτσι παιχνιδιάρικο όμως. Ναι, παιχνιδιάρικα πιάνε. Είναι μεταξύ εσύ και του σοβαρού. Δεν τα λες και σοβαρά. Ναι. Κάποιοι όμως τσιμπάνε και λένε, οπ, μην πας να το βρεις αλλού. Κάποιοι άλλοι σου λένε, έτσι είσαι, πήγαινε. Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν είναι απειλή ότι θα πάω να βρω άλλο άντρα. Αν δεν θέλεις να κάνουμε ταξίδια, θα βρω εγώ παρέα να τα κάνω. Καταλαβαίνεις. Οπότε το θέμα ποιο είναι, ότι αν εγώ κάνω ένα, δύο, τρία, πέντε μόνη μου και εσύ ένα, δύο, τρία, πέντε μόνο σου με τους φίλους σου, το χάσαμε. Κάτι άλλο θα συμβεί. Οπότε. Κάπου πρέπει να είμαστε μαζί. Είναι αυτό που έλεγα πριν, να κάνεις πράγματα μαζί. Πρέπει να βρεις τον τρόπο. Και ένα πράγμα, αν γυρίσουμε πίσω σε εμάς, ένα πράγμα που εμείς ξεχνάμε πολύ συχνά, είναι να κάνουμε αυτές τις μικρές εκπλήξεις, να κάνουμε το λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που λες, πού να προλάβω τι τώρα. Θες? Και δεν μιλάω. Μετά έχω πάρει εγώ μπράβο, τα γαλόνια. Μπράβο. Δεν μιλάω τώρα να ντυθείς το μαύρο λάτεξ και να περιμένεις και να πει ο άλλος να σου πει τι κάνεις Batman. Γιατί υπάρχει αυτό. Εμπειρία της ζωής. Σωστό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι λιγάκι να νοιαστείς όπως νοιαζόσουν. Αν θυμηθούμε πώς ήταν στην αρχή, ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Συγγνώμη, αλλά αυτή την κουβέντα την κάναμε πριν μισή ώρα ακριβώς. Ό,τι λες αυτή τη στιγμή, άκου τα εις διπλούν, άκου. Ναι, να τα ακούσω. Ξεχνιόμαστε, ισχύουν για όλους αυτό. Παιδιά, είναι δύσκολο, σας λέω τώρα, να τα πούμε λίγο και όπως είναι. Και εσύ όπως είναι τα λες, αλλά να στα πω κι εγώ όπως τα νιώθω και όπως τα καταλαβαίνω και τα συζητάω, ρε παιδί μου. Καταρχήν, αυτό που λέμε, να αρέσω πρώτα εγώ στον εαυτό μου, να μην αλλάξω μετά από τις εγκυμοσύνες κλπ. Εδώ αλλάζει κι ο άλλος. Πάντα μετά στις παρέες λένε και οι δύο πόσα κιλά πήρε η Ιλιάνα, 30. Πόσα πήρε ο Νικόλας, 15. Γελάνε και οι δύο. Δηλαδή αφήνονται όλοι. Με τον Νικόλα ή με την Ιλιάνα. Μα πόσα πήρε ο Νικόλας, δοκιμάζει πόσα πήρε η Ιλιάνα. Αφήνονται όλοι λίγο. Μπαίνουν μπροστά οι δουλειές, μπαίνει η δυσκολία και ο αγώνας, μπαίνει η ρουτίνα. Είσαι με τον αμάτι κλειστό, κοιμίζει ο ένας το ένα μωρό, κοιμίζει ο άλλος το άλλο μωρό. Δεν μένει χρόνος να πεις καλησπέρα. Τι κάνεις. Μα δεν εννοώ, να σου πω. Δεν εννοούμε να πεις καλησπέρα, τι κάνεις. Δεν γίνεται αυτό. Θα χαστοχιστούμε. Υπάρχει χρόνος και τόπος. Όμως υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να μην πεις καλησπέρα, αλλά μπορεί να πεις με κουρέλι, αλλά σε αγαπάω. Και είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που μπορεί να το ξεχάσεις πάρα πολύ συχνά. Και εν πάση
τις περιπτώσεις. Μπορεί να μην προλάβεις να βγεις. Με αυτό το λες. Στρώσε, το λες, το προλαβαίνεις. Στρώσε ένα ρήμα το τραπέζι διαφορετικό, μία φορά την εβδομάδα. Ένα τραπέζι διαφορετικό, ε. Στρώσε το, δεν ξέρω. Μάλλον σε έχει πάρει ο καναπές και μπορεί να δούμε στον καναπέ, να κάτσουμε στον καναπέ όλη τη βδομάδα. Γιατί να κάτσεις στον καναπέ. Ναι. Εμείς καθόμαστε πάνω στα τουβλάκια, βγάζουμε από τους τουβλάκια. Τουβλάκια έχουμε κι εμείς, τουβλάκια έχουμε λέγει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το πρακτικά το να βγαίνουμε, ας πούμε, το να κάνουμε πράγματα μαζί, βοηθάει. Αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό. Βοηθάει το να βάλουμε ένα συγκεκριμένο ραντεβού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πούμε ότι κοίτα να δεις, κάθε Πέμπτη θα βγαίνουμε. Μα θα πηγαίνουμε ένα σινεμά, μα θα πηγαίνουμε να τρώμε. Να το βάλουμε προκαθορισμένα, γιατί αλλιώς φεύγει ο χρόνος. Περνάνε οι μέρες και τίποτα δεν γίνεται. Από τις 10 φορές που θα το βάλεις, τις 9 δεν θα το κάνεις. Αλλά αν δεν το βάλεις και καμία, δεν το κάνεις και καμία. Πρέπει κάπως να συγκλονίζεται το ζευγάρι και να το κάνει και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή, αυτό. Εγώ βλέπω τις φορές που είμαι πολύ χάλια, αυτό που λέμε, δεν θέλω να κάτσω να πληκτώ στις κουβέρτες μου και να μην μου μιλάει κανείς, γιατί είμαι χάλια, ρε παιδί μου. Δεν μου φταίει κανείς. Είμαι χάλια. Όσες φορές και να μου πει ο σύντροφός μου, πάμε έξω, πάμε αυτό. Αν δεν με πάρει σηκωτή. Και όταν με πάρει σηκωτή και με βγάλει έξω, μα είτε λέγεται εκδρομή, μα είτε λέγεται μια έξοδο. Μετά αλλάζω, παίρνω τα πάνω μου, μια χαρά. Βέβαια. Πόσο με 500 χιλιά που θέλει να είναι... το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή... είναι προτεραιότητες. Είναι τι προτεραιότητες θέλει να έχει. Δεν σημαίνει ότι πάντα πέφτουμε κι δύο. Κάποιο δεν έχει σήμερα, δεν είναι αυτή την περίοδο. Καλά, είναι ο άλλο. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα που ακούω πολύ συχνά. Είναι όταν ο άλλο είναι πιο μουντρούχο από σένα. Οπότε εσύ γενικά είσαι έτσι λαλαλαλαλα και κάποια στιγμή κάθεσαι και όταν κάτσε εσύ, λέει αχ, τι ωραία ευκαιρία να κάτσουμε. Που θα με τρέχει αυτή πάλι κατά άλλα. Υπάρχει και αυτό. Αυτό είναι φουλ. Μόνο αυτό. Κυρίω αυτό. Μην μιλάμε τώρα για τι εξαιρέσει. Λοιπόν, λες, κάτσε, περίμενε. Καλά, εμένα κάποιος να με σηκώσει. Δεν με σηκώνει κανείς αυτός με τίποτα. Γιατί έγινε, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος και είσαστε. Εκεί πέρα είναι θέμα προτεραιότητας για μένα. Αν βάλεις σε προτεραιότητα τη σχέση σου και το πώς να είσαι καλά, όχι πώς να είσαι καλά για τα... με τα βιολιά τύπου καλά. Να είσαι καλά, να είσαι ωραίο, μια ωραία οικογένεια για το παιδί σου, να είσαι μια ωραία σχέση, να θέλεις να τη ζήσεις αυτή τη σχέση. Γιατί αν σου τελειώσει, τελείωσε. Νάνση. Αυτό. Αν ο ένας από τη φύση του είναι πιο σπιτόγατος και έτσι μουντρούχος, να το πούμε έτσι γενικά. Εμείς πρέπει, οφείλουμε να κάνουμε διπλό αγώνα. Δηλαδή, οφείλουμε να καλύπτουμε το έδαφος και για τον άλλο. Ή λες κάπου μπαίνει και ο εγωισμός και λες κάτσε ρε παιδί μου, σου είπα να πάμε μια εκδρομή, δεν μπορείς. Σου είπα να πάμε μια. Μετά πες μου εσύ. Αν δεν σου πει όμως κι άλλος, τι κάνεις μετά. Όχι, ο εγωισμός για μένα εκεί δεν μπαίνει καθόλου. Θεωρώ ότι ο εγωισμός είναι πάρα πολύ υπερεκτιμημένος και θεωρώ ότι απλά πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου στο τέλος. Οπότε θέλεις εκδρομή. Κάποια στιγμή πρέπει να κανονίσεις να πας μια εκδρομή και θα τον σούρεις εσύ. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει καλά. Κάποια στιγμή θα πας και με τις φίλες σου, ρε παιδί. Καλά, εννοείται. Δεν θα περάσει το ίδιο καλά, εννοείται. Σαν τον αντρούλη σου, τίποτα. Αλλά μπορεί να περάσει και ωραία ένα βράδυ. Μην το λέω. Ωραία θα περάσει. Αλλά λέω όχι ότι θα περάσει και συγκλονιστικά. Να σας πω κάτι. Έχω δύο φίλες μαμάδες με τις οποίες μιλάμε κάθε μέρα όλη μέρα και κανονίζουμε και βγαίνουμε. Μια φορά το μήνα βγαίνουμε για ποτά. Άντε, να έρθουμε. Και τις προάλλες μια φορά το μήνα βγαίνουμε για ποτά. Έχουμε ραντεβού, μου αυτές τις συγκεκριμένες βγαίνουμε. Και παρατηρούσα την προηγούμενη φορά. Λέω, οι άντρες όταν βγαίνουν με τους φίλους τους, α, μπάλα αυτά, το να τ' άλλο, οι δουλειές, πώς πάνε το να τ' άλλο. Εμείς πάμε, στολιζόμαστε, φτιαχνόμαστε και καθόμαστε στο πιο. Συζητάμε για τους άντρες. Δίπλα στην τουαλέτα τραπεζάκι, έτσι, και συζητάμε για τους άντρες μας. Οι άντρες μας, τα παιδιά μας. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Όχι, με συγχωρείτε, δεν το κάνετε καλά. Δεν το κάνετε καλά. Τηλέφωνο, δεν το κάνετε καλά. Μα βγαίνετε, στολίζεστε και πάτε στην τουαλέτα και δίπλα στο τραπεζάκι. Πάμε στο τραπεζάκι να συζητήσουμε. Όχι, δεν το για να πούμε ότι βγήκαμε. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα λάθη νομίζω. Ότι οι γυναίκες παρασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Ναι, λοιπόν. Πρέπει να κόψουμε για διαφημίσεις. Αχ, θα μπορούσα να κάθομαι εδώ για πάντα. Τι, μόνο τόσο. Δεν φεύγω. Θα στεναχωρήσω και στις διαφημίσεις. Περίμενε. Θα γυρίσουμε να κλείσουμε όλοι μαζί. Να δώσω και τα παπούτσια του Δούκα. Όλα αυτά βέβαια αφού μεσολαβήσουν οι διαφημίσεις μας. Εδώ είμαστε λοιπόν για να κλείσουμε σιγά σιγά το πρόγραμμα. Για να κλείσουμε, είμαστε. Είμαστε για να κλείσουμε γιατί είναι και 53. Ένα, έχω ένα λεπτό, ενάμιση. Ή άλλαξε το χρόνο. Τι ώρα κλείνω, παιδιά. Ένα. Ωραία. Ένα λεπτό. Θα το πάρω. Θα το πάρω και θα δώσω και δώρο. Εμείς πότε θα τα ξαναπούμε. Για κανόνισε λίγο το ραντεβού. Τι, αύριο. Λοιπόν, τι, αύριο. Σύντομα, θέλουμε να τα μάθουμε όλα τα μυστικά. Πραγματικά. Και όχι μόνο τα μυστικά, αυτά που ξέρουμε όλοι, αλλά δεν τα λέμε και στον εαυτό μας. Λέμε ψέματα μερικές φορές. Νομίζω αυτό είναι το θέμα. Για πάμε. Για να δούμε. Θέλω να πω τώρα. 92.972. Ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα. Ευχαριστώ εγώ πάλι. Σε περιμένουμε λίγο συντόμως. Από εμάς, πολλά φιλιά και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Αλφα. Γεια σας. You don't look at their faces.